Τετραπλάσιους καταγεγραμμένους μετακλητούς από αυτούς που είχα εγώ ως Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τώρα, το έγγραφο που βγήκε χτες ως απάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη κάνει μία αλχημία, η οποία δημιουργεί και αυτές τις εντυπώσεις. Δηλαδή, τι κάνει? Καταγράφει ως μετακλητούς όχι απλώς αυτούς που είναι μετακλητοί, δηλαδή οι οποίοι μπαίνουν για τη θητεία και είναι εξωτερικοί σύμβουλοι, αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι και είναι μόνιμοι στη γραμματεία του Μεγάλου Μαξίμου, καθώς και το προσωπικό των υπουργών επικρατείας, οι οποίοι ήταν και αυτοί υπό τον Πρωθυπουργό και στο Μαξίμου. Απ' την άλλη, θα έλεγα και θα κλείσω με αυτό το σχόλιο, όταν μόλις πριν ένα μήνα ψηφίστηκε το επιτελικό κράτος και είδαμε να δημιουργείται αυτή η τεράστια υδροκέφαλη προεδρία του Πρωθυπουργού με 450 στελέχη, στρατιές μετακλητών, πάνω από 120. Και πολύ περισσότερο είδαμε ο νόμος αυτός να αλλάζει το καθεστώς των μετακλητών, δηλαδή να μειώνει τα προσόντα, να αυξάνει τις απολαβές. Νομίζω ότι είναι δηλαδή τα 17 εκατομμύρια σαν ποσό δεν υφίσταται. Τα 17 εκατομμύρια, όπως σας εξήγησα, δεν αφορούν μόνο τους μετακλητούς με την έννοια των συμβούλων. Συνυπολογίζονται και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στο Μέγαρο Μαξίμου και οι οποίοι συνεχίζουν και υπηρετούν και σήμερα. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν, να γίνει η αντίστοιχη κοστολόγηση με αυτή τη νέα προεδρία που έχει φτιάξει ο κύριος Μητσοτάκης, που σας είπα αριθμεί 450. Mm-hmm. Πολύ θα μας ενδιαφέρει και θα το ζητήσουμε βέβαια να γίνει ο κύριος Γκίκας για τους 450. Να πάμε όμως, κύριε Γκίκα, μου επιτρέπετε να απαντήσετε σε αυτό, αλλά να πάμε και λίγο στα θέματα της οικονομίας, γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Υπουργείο Οικονομικών και πιστεύουμε ότι αυτή η επίσκεψη σηματοδοτεί είναι και συμβολική και ουσιαστική, γιατί μαθαύριο έχουμε το Eurogroup. Ναι, αλλά πρέπει να απαντήσω όμως. Θα απαντήσετε. Γιατί... Αλλά να βάλουμε για την οικονομία του χρόνου, λέω, για να κερδίσουμε χρόνο, να δούμε και το θέμα της οικονομίας και πώς προτάσετε το θέμα της οικονομίας στην ατζέντα της κυβέρνησης στο διάστημα που έρχεται. Καταρχάς, να πούμε ότι όταν ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας στην εξουσία το 2015, ήμουν και εγώ τότε στη Βουλή. Στις προγραμματικές δηλώσεις είχαν πει ότι θα μειώσουν κατά 50% τους μετακλητούς υπαλλήλους. Υπάρχουν τα πρακτικά στη Βουλή, τα είπα και πρόσφατα σε ομιλία μου στη Βουλή. Αυτό που είδαμε είναι να αυξάνεται ο αριθμός αυτός, να ξεπερνάει τις 2.800 και να κοντεύει τις 3.000. Τώρα, εγώ δέχομαι ότι το μοντέλο διακυβέρνησης του Πρωθυπουργού μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό, να θέλει περισσότερους ανθρώπους στο Μαξίμου, γιατί έτσι θέλει να κυβερνήσει, και λιγότερους ανθρώπους στα υπουργεία. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί υπουργοί που διαμαρτύρονται γιατί τους κόψανε ειδικούς συμβούλους, μετακλητούς, επιστημονικούς συνεργάτες. Overall, δηλαδή γενικά, αυτή τη στιγμή έχουμε 35% περίπου μετακλητούς υπαλλήλους. Έχουμε μειώσει δομές, έχουμε μειώσει γενικές γραμματείες. Είναι ένα πιο λειτουργικό κράτος και προκαλώ το ΣΥΡΙΖΑ και όποιο άλλο κόμμα θέλει να κάνει ερώτηση στη Βουλή για τον ακριβή αριθμό των μνήν μετακλητών υπαλλήλων. Τώρα, για την οικονομία. Πράγματι, η οικονομία είναι ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Ήδη από τα πρώτα νομοσχέδια έχουν γίνει κινήσεις που διευκολύνουν τη μεσαία τάξη και όλους, θα έλεγα, και οι 120 δόσεις και η μείωση του έμφια, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη προχτές. Και γενικώς το πρόσημο αυτής της κυβέρνησης είναι οικονομία και ανάπτυξη. Γι' αυτό θα δείτε τις επόμενες εβδομάδες, νομίζω πολύ σύντομα, κατατίθεται το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, που μέσα υπάρχουν ουσιώδεις διατάξεις που διευκολύνουν τις επενδύσεις στη χώρα. Και βεβαίως, επενδύσεις σημαίνει νέες δουλειές. Άρα, ναι, είναι ψηλά στην ατζέντα το θέμα της οικονομίας και όχι μόνο. Mm-hmm. Κυρία Ξενογιανακοπούλου. Μια τελευταία κουβέντα για τους μετακλητούς. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε τη διαφάνεια στο θέμα των μετακλητών. Υπήρχαν χιλιάδες μετακλητοί οι οποίοι δεν καταγραφόντουσαν. Από το 2015 και μετά, πλέον επίσημα στην απογραφή του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τώρα Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί έκανε αλλαγή η κυβέρνηση, υπάρχει ο αριθμός των μετακλητών. Άρα αυτό για να μην γίνεται οποιαδήποτε παρερμηνία γύρω από αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία, πιστεύω ότι στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στην ουσία εγκατέλειψε πλήρως το θέμα της διεκδίκησης της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Επίσης, το βασικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά περί καταστροφολογίας και ισοπαίδωσης της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έχει και αυτό πλέον εγκαταλειφθεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει προσγειωθεί πλέον στη νέα πραγματικότητα. Δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια και έχει παραλάβει μια χώρα με γεμάτα ταμεία και δημοσιονομική υγεία
και σταθερότητα. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι αυτό που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι στιγμής, το μόνο ψηφισμένο στα αλήθεια μέτρο είναι το θέμα του ένφια, της ελάφρυνσης, όπου βασίστηκε στο νόμο που είχε ήδη ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, απλώς αύξησε. Υπάρχουν και επίσημες εξαγγελίες στη ΔΕΘ όμως. Ναι, θα επανέλθουμε σε αυτό. Θα δείτε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, επειδή μιλάμε για την μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ο κύριος Μητσοτάκης στην ουσία, με το να εγκαταλείψει την διεκδίκηση των πλεονασμάτων, να την παραπέμψει στην ουσία για το 22, όταν ξέρουμε ότι αυτό πλέον είναι ματέωση, με την έννοια ότι από το 23 και μετά ούτως ή άλλως πέφτουν τα πλεονάσματα, δεν δέχεται να λάβει υπόψη του την λύση που είχε προβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή να δημιουργηθεί ένας καταπιστευτικός λογαριασμός, ο οποίος θα είχε την συμφωνία των εταίρων μας, με την έννοια ότι δεν τους αφορούσε, εκείνοι τους νοιάζει να εξασφαλίσουν τα χρήματα. Και αυτός ο λογαριασμός και εξασφάλιζε τα χρήματα και στην πράξη δημιουργούσε αυτό το δημοσιονομικό χώρο, καθώς στην πράξη θα ήταν 2,5% τα πρωτογενή πλεονάσματα, για να ασκηθεί μια πολιτική. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτό? Εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται με μια σκοπιμότητα. Δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης θέλει ένα άλοθη προκειμένου να μπορέσει να δικαιολογήσει μια στροφή νεοφιλελεύθερη και όσον αφορά τη μείωση στα κοινωνικά επιδόματα, ενδεχομένως πολύ σύντομα με το ασφαλιστικό και την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και φυσικά το χώρο του δημοσίου, όπου είδαμε ναι μεν να λέει ότι εγκαταλείπει γιατί προσγειώθηκε στην πραγματικότητα το 1:5, μάλιστα, αλλά ακόμα δεν δεσμεύεται για το 1:1 και ματέως, επειδή ανοίγουν και τα σχολεία σήμερα, την πρόσληψη των 10.500 καθηγητών της γενικής εκπαίδευσης που εμείς είχαμε δρομολογήσει και εξασφαλίσει για τα επόμενα 2 χρόνια. Κύριε Γκίκας, έχει δώσει πολύ υλικό η κυρία Τσαρνιάκοπουλου. Καταρχάς να πούμε ότι δεν ισχύει αυτό που είπε η εξαιρετική συνάδελφος για το θέμα των πλεονασμάτων. Αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή κάνω μεταρρυθμίσεις, τρέχει η οικονομία μου, αυξάνεται δηλαδή η ανάπτυξη, γιατί αλλιώς είναι να έχει ανάπτυξη 1%, 1,5%, αλλιώς 2%, 3% και παραπάνω. Άρα έχω δημοσιονομικό χώρο. Θέλω λοιπόν να προχωρήσω τις μεταρρυθμίσεις, να έχω το χώρο που πρέπει στο 20 και από το 21, όχι από το 22, δηλαδή από 1η-1η του 21, τότε ναι, θα έχουμε τα χαμηλότερα πλεονάσματα. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο και παρακαλώ να διαβάσετε με προσοχή και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά και αυτά που είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν μιλάμε για το 22, μιλάμε για το 20 και το 21. Άρα λοιπόν, ναι, θα γίνει όταν θα έρθει η ώρα που δεν αργεί. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τώρα, από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτά περί νεοφιλελεύθερης στροφής και τα λοιπά δεν έχουν βάση, καμία απολύτως. Ίσα-ίσα που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή η κυβέρνηση προς τα οικονομικά αδύνατα στρώματα. Να θυμίσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι κανένα επίδομα δεν κόβεται ούτε περιορίζεται. Το είπε 3 φορές, το είπε και στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, το είπε και στη συνέντευξη. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ότι αυτά τα οποία εξήγηλε από το βήμα της ΔΕΘ ακριβώς δίνουν στήριξη στους αδύναμους. Θα σας πω με ένα παράδειγμα. Ο φόρος που αναλογεί για ένα εισόδημα μέχρι 10.000 από 22 πάει στο 9. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά επιπλέον εισόδημα σε μια οικογένεια. Αφορολόγητο για τα παιδιά. 1 χιλιάρικο για κάθε παιδί. Τα βρήκε έτοιμα, έτσι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο καιρό? Ο ΣΥΡΙΖΑ, μα συγχωρείτε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Με όλο το σεβασμό. Επί 4 χρόνια φορολογούσε τους πάντες. Ό,τι εκείνη το φορολογεί το. Πήραμε 12 δισεκατομμύρια μέτρα και φόρους στο κεφάλι. Πόσο θα αντέξει η ελληνική κοινωνία? Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια κυβέρνηση πρέπει να κάνει το αυτονόητο. Η Κύπρος το έκανε αυτό και σε 2 χρόνια. Επανήλθε στην κανονικότητα. Η Πορτογαλία μέσα σε 3 χρόνια μετά τα μνημόνια, μετά τα μέτρα εκείνα εκεί και αυτά που βλέπαμε στις τηλεοράσεις, επανήλθε στα προ-κρίσεως επίπεδα. Χρειάζεται λοιπόν μια κυβέρνηση με μεταρρυθμιστική ατζέντα και βεβαίως, ναι, στήριξη στην επιχειρηματικότητα και προσέλκυση νέων επενδύσεων για νέες δουλειές. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης.
Νομίζω ότι θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες και γι' αυτό υπάρχει και θετική ανταπόκριση από τον ελληνικό λαό. Πιστεύετε με, η Κέρκυρα είναι μια δύσκολη περιοχή. Αυτά τα οποία έχει κάνει αυτούς τους δύο μήνες η κυβέρνηση αυτή έχουν θετική αποδοχή. Δύσκολη εννοώ, για τη Νέα Δημοκρατία πάντα ήταν, ξέρετε, ανήκε όχι τόσο στο δικό μας χώρο. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι κερδίζει με αυτά που κάνει η κυβέρνηση και βεβαίως, έλα, μερικές εβδομάδες είναι. Δώστε της λίγο χρόνο και μετά θα την κρίνουμε. Και αυστηρά. Εγώ θα έλεγα βέβαια το πρώτο δείγμα, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Γκίκας προηγούμενα στις μεταρρυθμίσεις που θέλει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι φανερό ότι είναι μεταρρυθμίσεις που βάζουν οικειοθελή μνημονιακή χρειά. Να υπενθυμίσω ότι το πρώτο δείγμα είδαμε στα εργασιακά με την περίφημη τροπολογία Βρούτσι, όπου καταργεί την αιτιολόγηση των απολύσεων και τα δικαιώματα όσον αφορά τους εργαζόμενους σε εργολαβικές εταιρείες. Και ακούμε δυστυχώς ότι το επόμενο διάστημα θα έρθουν πολύ χειρότερες ρυθμίσεις στα εργασιακά όσον αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ή τις υπερορίες. Είδαμε να υποβαθμίζεται το ΣΕΠΕ για τον έλεγχο στο χώρο εργασίας. Στην ουσία ο κ. Μητσοτάκης, η ΔΕΘ, εγκατάλειψε και ακύρωσε αυτό που είχε δρομολογήσει και ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη μείωση στο 50% της προκαταβολής φορολογίας, που είναι κρίσιμο θέμα για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και της εισφοράς αλληλεγγύης, ακριβώς γιατί δεν έχει το δημοσιονομικό χώρο για να τα κάνει. Και επειδή τώρα είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως είπατε, και ετοιμάζονται για το Eurogroup, ακόμα και αυτό το μέτρο, δηλαδή, το οποίο είναι θετικό, εμείς το δρομολογήσαμε. Αλλά θα περιμέναμε. Και το επίσημο αίτημα για την αποπληρωμή. Ακριβώς, για την δανείων αποπληρωμή των. Όσον αφορά τα θέματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των δανείων. Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο. Θα περιμέναμε όμως από τον κύριο Μητσοτάκη κάποια στιγμή να κάνει μια αυτοκριτική και να πει ότι ναι, τη μείωση του ένφια, τις 120 δόσεις, την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια που επιτρέπει στη χώρα αυτή τη στιγμή να αποπληρώνει ένα μεγάλο μέρος επαχθές των βαρών στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να τα πούν αυτά τα πράγματα. Όχι, μα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει αυτοκριτική. Εσείς τα λέγατε όταν ήρθατε στην Ελλάδα. Να σας πω κάτι. Τώρα, κυρία Ξενογιανακοπούλα, αφού έτσι είναι το πολιτικό παιχνίδι. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι επειδή πλέον έχουμε βγει μέσα από αυτή τη μεγάλη κρίση και από αυτή τη μεγάλη θυσία που έκανε ο ελληνικός λαός για να βγούμε από την κρίση, θα πρέπει από εδώ και πέρα να έχουμε μία ειλικρίνεια απέναντι στον κόσμο. Σαφώς πάντα υπάρχουν προβλήματα και συνεχίζει ο κόσμος και έχει προβλήματα. Όμως, επειδή θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να πούμε ότι είναι ίσως από τους λίγους πρωθυπουργούς που όλα τα μέτρα που εξήγηλε πέρσι στη ΔΕΘ, όλα ψηφίστηκαν μέχρι τα Χριστούγεννα, εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή, εκτός από αυτά που η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει αυτή τη στιγμή να συνεχίσει. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται να συνεχιστεί η μάχη όσον αφορά τα πλεονάσματα. Εμείς έχουμε καταθέσει την πρότασή μας και πιστεύουμε δυστυχώς ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα δει τις δυσμενείς συνέπειες και εδώ είμαστε. Σε λίγες μέρες θα πρέπει να καταθέσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020 και εκεί θα δούμε ακριβώς ποια θα είναι η εικόνα. Και εδώ είμαστε να το λέμε και να τα σχολιάζουμε. Μια κουβέντα, κύριε Γκίκα, για κλείνω. Ότι ναι, πράγματι, εξηγέλθησαν ένα σωρό προσλήψεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή στους τελευταίους μήνες του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όμως, το να λες ότι εγώ θα προσλάβω 40.000 άτομα, 10.000 άτομα, 5.000 άτομα και δεν έχεις εξασφαλίσει πιστώσεις, δεν υπάρχει δρομολόγηση από τα αρμόδια υπουργεία, παρά μόνο παραμένουν εξαγγελίες, αυτό δεν συνιστά σοβαρή πολιτική, με συγχωρείτε. Είπαμε ότι μερικές που προχώρησε, όπως είναι για την ειδική αγωγή, σωστά τις προχώρησε και εμείς τις ακολουθούμε. Αλλά άλλο να εξαγγέλεις, άλλο να υλοποιείς, άλλο να υπάρχουν. Επειδή ήμουν αρμόδια υπουργός, θα μου δώσετε μισό λεπτό να πω και ότι οι πιστώσεις υπήρχαν, γιατί είχαμε συμφωνήσει τον κανόνα ένα προς ένα με τους θεσμούς. Άρα είχε εξασφαλιστεί ο δημοσιονομικός χώρος και οι πιστώσεις. Απλώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή δεν δεσμεύεται με τον κανόνα ένα προς ένα, επιλέγει να κάνει άλλου τύπου επιλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκίκα, κύριε Ξενογιαννάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε Βρυξέλλες εμείς. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφό μας, τον Γιώργο τον Συριόπουλο, από τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ο Μαργαρίδης Χινάς, Γιώργο, αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Ακούτε καλά. Η επιλογή του Μαργαρίτη Σχοινά για την αντιπροεδρία της Κομισιόν, για μία από τις αντιπροεδρίες της Κομισιόν, για να είμαστε σαφές, νομίζω ότι είναι πολύ τιμητική για τη χώρα. Ο ίδιος χθες που βγήκε στο δελτίο της
τη ΕΡΤΕΝΑ δήλωσε ότι εκλαμβάνει αυτή την επιλογή ως μια εθνική επιτυχία και όχι ως ατομική επιτυχία, και αυτό τον τιμά νομίζω διπλά. Επίσης το χαρτοφυλάκιο που παίρνει ο Μαργαρίτης είναι ένα χαρτοφυλάκιο γεμάτο προκλήσεις. Γιώργο. Ναι. Γιώργο, αυτό επειδή το έχουμε συζητήσει αρκετά και επειδή είσαι πολύ έμπειρος όλο αυτό το ρεπορτάζ στις Βρυξέλλες, ναι, θα θέλαμε να φωτίσουμε λίγο το παρασκήνιο να μας βοηθήσεις. Δηλαδή, πώς δουλέψαν οι σχετισμοί, πόσο το περιμένατε εσείς που είστε πιο μοιημένοι. Λίγο να δούμε αυτά τα ζητήματα που είναι πίσω από τη σκηνή. Ναι, δεν ξέρω πόσο μεγάλη σημασία έχει το παρασκήνιο σε μια ενημέρωση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα μετά τις εκλογές στην Ελλάδα είναι μια προσπάθεια της κυρίας Φόντερ Λάιεν να αποδώσει μια ισορροπημένη επιτροπή με τρία χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό είναι το γεωπολιτικό, το γεωγραφικό, η γεωγραφική εκπροσώπηση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η πολιτική εκπροσώπηση, υπό την έννοια ότι το σύνολο των ανθρώπων που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αναλογικά το πολιτικό αποτύπωμα που υπάρχει στην Ευρωβουλή. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι οι άνθρωποι αυτοί που μετέχουν να έχουν αποδεδειγμένα τις ικανότητες να ανταποκριθούν στις ευθύνες του χαρτοφυλακίου τους. Mm-hmm. Η περίπτωση του Μαργαρίτη είναι μια περίπτωση τέτοια. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς τις ικανότητές του. Είναι ένας άνθρωπος που θα έλεγα γεννήθηκε και γαλουχήθηκε μέσα στην ευρωπαϊκή μαρμίτα, ως αρχικά ως υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια ως στέλεχος σε υψηλά αξιώματα. Αυτό μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα χάσει καθόλου χρόνο. Θα μας επιτρέψεις να διακόψουμε. Γιώργο, μας να διακόψουμε γιατί φτάνει ο Πρωθυπουργός στο σχολείο που θα παρακολουθήσει τον αγιασμό στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου. Ο Ηλίας Κούκος βρίσκεται εκεί προκειμένου να καλύψει το ρεπορτάζ της τελετής. Βεβαίως, καλημέρα σας. Μόλις ήρθε ο Πρωθυπουργός στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου. Κάποιοι γονείς βρίσκονται εκτός του σχολείου και τους χαιρετά. Είναι και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός παιδείας αυτή τη στιγμή. Είμαστε εδώ στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου. Ο Πρωθυπουργός ήρθε προκειμένου να παραστήσει τον αγιασμό. Βλέπουμε και τον Δήμαρχο του Γαλατσίου, τον κύριο Μαρκόπουλο. Βεβαίως. Να σημειώσουμε ότι είναι ένα σχολείο με 278 μαθητές και το 8% είναι μαθητές από άλλες χώρες. Ένα σχολείο με ιδιαίτερα δραστήριο των Σύλλογων Γονέων και Κηδεμόνων, όπως μαθαίνουμε, και έτσι ένα σχολείο με αισθητική, και μάλιστα είδαμε και σε κάποιες πόρτες να έχουν γίνει γκράφιτι από τα παιδιά. Σε λίγη ώρα θα εισέλθουμε και μέσα στο χώρο προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με τον αγιασμό. Όπως έχουμε ενημερωθεί, ο Πρωθυπουργός θα φυτέψει μία ελιά στον κήπο του σχολείου μετά το πέρας του αγιασμού και ενδεχομένως να ξεναγηθεί και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου βρίσκεται η σχολική βιβλιοθήκη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου. Πλήθος κόσμου, όπως καταλαβαίνετε, είναι και φυσικά οι μαθητές, οι γονείς. Τα πρωτάκια όπως σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν τη τιμητική τους ή τη δύσκολη δουλειά. Ο Πρωθυπουργός τώρα κατευθύνεται εντός, όπως μπορείτε να δείτε και στα σχετικά πλάνα. Πραγματικά έχει πολύ κόσμο εδώ στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου. Και σε λίγο νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι προκειμένου να αρχίσει ο αγιασμός σε αυτό εδώ το σχολείο στο Γαλάτσι. Έχει 14 τμήματα, 278 μαθητές όπως σας προανέφερα.